Γεια σου, είμαι η Μαρία και βλέπεις το Marinderia's Happy Creations, το κανάλι που σε βοηθάει να ξεδιπλώσεις τη δημιουργικότητά σου. Αν εσύ δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι, πάτα το κόκκινο κουμπάκι που γράφει εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι για να βρίσκεις εύκολα τα νέα επεισόδια. Γεια σας, σήμερα θα φτιάξουμε αυτό εδώ. Το όμορφο μαξιλάρι, για να στολίσουμε το γκανοπέ μας, την πολυθρόνα μας, το κρεβάτι μας. Είναι πλεγμένο με τα λεγόμενα granny squares. Πλέκουμε αρκετά και τα ενώνουμε. Για να έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Είναι πολύ όμορφο, κατά τη γνώμη μου. Πάμε να το φτιάξουμε. Για να φτιάξουμε αυτό το τετράγωνο, θα ξεκινήσουμε με το πράσινο χρώμα και θα φτιάξουμε αυτό τον κύκλο. Παίρνουμε λοιπόν το νήμα μας, το στρουφίζουμε, το κρατάμε από εδώ και κάνουμε την πρώτη αλυσίδα. Θα κάνουμε 5 αλυσίδες. Αυτή είναι η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, τέταρτη, πέμπτη. Για να κάνουμε τον κύκλο, θα ενώσουμε το βελονάκι μας, θα το περάσουμε μέσα από την πρώτη αλυσίδα. Παίρνουμε νήμα, το τραβάμε και από τις 2 θηλιές. Οπότε τώρα έχουμε ένα μικρό κύκλο. Θα πρέπει μέσα σε αυτό εδώ τον κύκλο να κάνω 16 ποδαράκια. Το πρώτο ποδαράκι θα είναι 3 αλυσίδες για να ανέβουμε. 1, 2, 3. Παίρνουμε το νήμα μας, βουτάμε μέσα στον κύκλο, το ξανατραβάμε. Έχουμε 3 θηλιές, βγάζουμε τις 2 και μετά τις άλλες 2. Αυτό είναι ποδαράκι. Θα πρέπει να κάνουμε 15 τέτοια ποδαράκια μέσα στον κύκλο και ένα με τις αλυσίδες 16. Λοιπόν, θα κάνουμε άλλη μια φορά, παίρνουμε απάνω μύτο, βουτάμε, τραβάμε, βγάζουμε 2 θηλιές και μετά τις άλλες 2. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν 15 ποδαράκια μέσα στον κύκλο. Συνεχίστε και εσείς και θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, τώρα που έχουμε φτάσει και έχουμε κάνει και τα 16 ποδαράκια, 15 συν 1 το πρώτο 16, θα πρέπει να το ενώσουμε. Βουτάμε λοιπόν το βελονάκι μας στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη αλυσίδα. Τραβάμε και το ενώνουμε. Είδατε. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να το κόψουμε. Οπότε, ξανατραβάω το νήμα και το κόβω. Το τραβάω για να το σιγουρέψω. Και τώρα θα πρέπει να κάνουμε το ροζ, το ροζ κύκλο. Για να κάνουμε το ροζ κύκλο, παίρνουμε το νήμα μας. Για να κάνουμε τώρα το δεύτερο κύκλο, παίρνουμε το ροζ νήμα και το ενώνουμε με τον εξής τρόπο πάνω στον κύκλο μας. Βουτάμε μέσα εδώ, τραβάμε και βγάζουμε την κλωστή. Είδατε. Θα το δέσω. Και ξαναβουτάω μέσα στο ίδιο και βγάζω την κλωστή πάνω. Οπότε κάνω ένα αλυσιδάκι, 2, 3 και θέλω να κάνω αυτό το puff stitch, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά.
Παίρνω λοιπόν το νήμα μου, παίρνω πάνω μύτο δηλαδή, βουτάω στο ίδιο, τραβάω και το σηκώνω χωρίς να το πλέξω ψηλά. Θα το κάνω 3 φορές αυτό. Έχω κάνει λοιπόν 1, ξαναπαίρνω, ξαναβουτάω και ξαναβγάζω. Τώρα έχω λοιπόν 2. Ξαναπαίρνω, βουτάω και το βγάζω. Όταν έχω λοιπόν 3 φορές το έχω κάνει αυτό, παίρνω το νήμα μου και το περνάω από όλα. Κάνω και μία αλυσίδα. Τώρα θα κάνουμε το δεύτερο. Παίρνουμε λοιπόν το νήμα μας, βουτάμε στη δεύτερη από εδώ, σε αυτήν εδώ, βουτάμε, τραβάμε. Έχουμε 1. Παίρνω πάλι, ξαναβουτάω, το βγάζω. 2. Ξανά το ίδιο. Οπότε τώρα έχω πάλι 3. Παίρνω απάνω μύτο και το βγάζω από όλα. Κάναμε και το δεύτερο. Κάνουμε μια αλυσίδα. Θα κάνουμε άλλο ένα μαζί. Παίρνουμε λοιπόν απάνω μύτο, βουτάμε στο επόμενο. Το βγάζω. Το τεντώνω να είναι λίγο χαλαρό. Ξαναπαίρνω, βουτάω, το βγάζω. Το ίδιο πάλι, να έχουμε 3 φορές. Είναι 7 φυλιές στο βελονάκι. Παίρνω απάνω μύτο και το βγάζω και μέσα από τις 7. Λοιπόν, τώρα κάντε κι εσείς, θα πρέπει να είναι 16 τέτοια και θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, όταν έχουμε κάνει τα 16 αυτά εδώ, το puff stitch, θα πρέπει να το ενώσουμε με την αρχή. Οπότε κάνουμε τη μία αλυσίδα μας και βουτάμε στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη αλυσίδα από την αρχή, τραβάμε και από τις 2 φυλιές. Τραβάμε και κόβουμε, γιατί θα πρέπει να βάλουμε πάλι άλλο χρώμα για να συνεχίσουμε να φτιάξουμε το τετράγωνο μας. Τώρα λοιπόν, μόλις τελειώσαμε αυτό το κύκλο, θα πρέπει να κάνουμε αυτόν εδώ, το πορτοκαλί. Παίρνουμε λοιπόν το χρώμα μας και πάμε να το ενώσουμε πάλι. Βουτάμε όχι σε αλυσίδα μέσα, αλλά μέσα σε αυτό εδώ το κενό. Παίρνουμε το χρώμα μας, το βγάζουμε από εδώ. Κάνουμε ένα κόμπο για να το σιγουρέψουμε. Βουτάμε πάλι μέσα στο κενό και τραβάμε για να βγάλουμε πάνω, να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάλι. Κάνουμε πάλι 1, 2, 3 αλυσιδάκια για να ανέβουμε. Παίρνουμε απάνω μύτο, βουτάμε, βγάζουμε και βγάζουμε μόνο τις 2 θηλιές και μένουν 2 θηλιές απάνω στο βελονάκι. Ξαναπαίρνουμε απάνω μύτο, βουτάμε πάλι στο ίδιο, βγάζουμε και βγάζουμε πάλι τις 2 θηλιές μόνο. Έχουμε 3 θηλιές στο βελονάκι. Παίρνουμε πάλι το ίδιο, παίρνουμε νήμα, βουτάμε στο ίδιο, βγάζουμε. Έχουμε κάνει δηλαδή 3 ποδαράκια. Τώρα θα πάρουμε νήμα, θα το βγάλουμε από όλες τις θηλιές. Θα κάνουμε 2 αλυσίδες για να συνεχίσουμε. Παίρνουμε πάλι επάνω μύτο και βουτάμε στο επόμενο κενό εδώ. Κάνω το ίδιο πράγμα. Στην ουσία θα πρέπει να κάνω 4 ποδαράκια πάλι χωρίς να τα βγάλω.
Ας κάνουμε λοιπόν. Παίρνουμε, βγάζουμε τις δύο, κρατάμε. Ξανά το ίδιο, το βγάζω και βγάζω μόνο τα δύο, τις δύο θηλιές. Τώρα έχω τρία. Παίρνω πάνω μύτο, το βάζω μέσα στο κενό εδώ και ξαναβγάζω τα δύο. Έχω τρία ποδαράκια. Θέλω άλλο ένα, γιατί τέσσερα θα κάνω. Λοιπόν, βγάζουμε πάλι το δύο. Πόσες έχω τώρα? Πέντε θηλιές στο βελονάκι. Έτσι θα είναι όλα τα υπόλοιπα. Ξαναπαίρνω και το βγάζω από όλες τις θηλιές. Κάνω δύο αλυσιδάκια για να προχωρήσω. Παίρνω πάνω μύτο και πάω στο επόμενο να κάνουμε άλλο ένα. Ένα. Δύο. Τρία. Πέντε αλυσίδες πάλι. Πέντε θηλιές εδώ. Παίρνω νήμα και το βγάζω και από τις πέντε. Κάνω πάλι δύο αλυσίδες. Θα πρέπει να κάνω 16 τέτοια. Θα συνεχίσω εγώ, συνεχίστε κι εσείς και θα τα πούμε πάλι στο τέλος για να ενώσουμε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει, έχουμε κάνει τα 16 τέτοια, 16 φορές από 4 ποδαράκια και τώρα θέλουμε να ενώσουμε, να κλείσουμε τον κύκλο. Κάνουμε δύο αλυσίδες και βουτάμε μέσα εδώ, στο πρώτο αλυσιδάκι, οπότε είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Αλλά είναι καλύτερα, φαίνεται, να βουτήξουμε εδώ, στο τέταρτο. Λοιπόν, βγάζουμε την κλωστή μας, κόβουμε . Ολοκληρώσαμε λοιπόν τον κύκλο. Να κάνουμε τον κύκλο, να το κάνουμε τετράγωνο. Λοιπόν, θα ενώσουμε με άσπρο χρώμα για να φτιάξουμε το τετράγωνο. Λοιπόν, βουτάμε πάλι σε οποιοδήποτε από τα ανάμεσα στο κενό. Βάζουμε το βελονάκι μας και το συνδέουμε όπως τα προηγούμενα. Κάνουμε ένα κόμπο. Βουτάμε. Και βγάζουμε πάνω την αλυσίδα για να εργαστούμε πάλι. Τώρα θα κάνουμε 4 αλυσιδάκια. 1, 2, 3. 4. Θα πάρουμε, τώρα θα κάνουμε τριπλό ποδαράκι. Τριπλό σημαίνει ότι θα πάρουμε 2 απάνω μύτους στο βελονάκι. 1, 2. Βουτάμε στο ίδιο. Βγάζουμε πρώτα 2 θηλιές και μετά άλλες 2. Και μετά πάλι άλλες 2. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλο ένα γιατί πρέπει να κάνουμε 3. Παίρνουμε πάλι 2 απάνω μύτους, βουτάμε στο ίδιο, βγάζουμε 2 πρώτα, άλλα 2 και μετά τα τελευταία 2. Τώρα θα κάνουμε διπλό ποδαράκι δίπλα εδώ, οπότε χωρίς αλυσίδα στη μέση. Θα πάρουμε κατευθείαν και θα μπούμε στο αμέσως επόμενο
να κάνουμε 3 διπλά ποδαράκια. 1, 2 3. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε μισό ποδαράκι. Παίρνουμε λοιπόν απάνω μύτο, βουτάμε. Τώρα έχουμε 3 θηλιές. Για να κάνουμε το μισό ποδαράκι, θα πάρουμε νήμα και θα το βγάλουμε αμέσως και από τα 3. Κάναμε το πρώτο, πρέπει να κάνουμε 3. Παίρνουμε απάνω μύτο, βουτάμε, τραβάμε και περνάμε το νήμα μας και από τις 3 θηλιές. Έχουμε κάνει 2. Ξανακάνουμε το ίδιο γιατί χρειαζόμαστε 3. Και βγάζουμε και από τις 3. Τώρα λοιπόν θα κάνω, έχω κάνει τριπλό, διπλό και μισό. Τώρα θα πάμε πάλι να κάνουμε διπλό. Παίρνουμε λοιπόν απάνω μύτο, βουτάμε στο επόμενο, βγάζουμε πρώτα τις 2 θηλιές και μετά τις άλλες 2. Πρέπει να το κάνουμε άλλες 2 φορές αυτό. Τραβάμε, βγάζουμε τις 2 και τις άλλες 2. Πάει το δεύτερο. Τώρα θα κάνουμε στο επόμενο τριπλό ποδαράκι πάλι. Παίρνουμε λοιπόν 2 φορές τη λίγο με το νήμα μας το βελονάκι και το βουτάμε στο αμέσως επόμενο. Βγάζουμε πρώτα τα 2, μετά τα άλλα 2 και τις άλλες 2 θηλιές. Θα το κάνουμε άλλες 2 φορές το ίδιο. Βουτάμε, βγάζουμε τα 2, άλλες 2 και άλλες 2. Θα το κάνουμε άλλη μία φορά. Βουτάω πάλι, βγάζω 2, 2 και 2. Έχουμε κάνει τώρα τα 3. Τώρα για να κάνουμε τη γωνία που έχουμε φτάσει εδώ, για να γίνει τετράγωνο όπως αυτό εδώ, πρέπει να κάνουμε αυτό εδώ. Οπότε κάνουμε 3 αλυσίδες, 1, 2, 3 και παίρνουμε 2 φορές πάλι και βουτάμε στο ίδιο, δίπλα εδώ, αλλά στον ίδιο κύκλο. Να κάνουμε πάλι 3 τριπλά ποδαράκια για να γίνει η γωνία μας. Παίρνουμε λοιπόν 2 φορές τη λίγο με το νήμα στο βελονάκι μας, ξαναβουτάμε μέσα εδώ, το τραβάμε, 2, 2 βγάζουμε και άλλα 2. Να το κάνουμε άλλη μία φορά, 2, 2 και 2. Κάναμε λοιπόν τη γωνία, αν θα δείτε. Λοιπόν, κάναμε τη γωνία μας. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε πάλι 2 ποδαράκια εδώ δίπλα. Εδώ τα μισά, πάλι 2 και μετά πάλι την άλλη γωνία. Να κάνω ακόμα λίγο μαζί σας. Παίρνω λοιπόν απάνω μύτο για να κάνω τα διπλά ποδαράκια δίπλα αμέσως από τα τριπλά. Φαντάζομαι ότι θα ξέρετε να πλέκετε, αν δεν ξέρετε μπορείτε να μου βάλετε στα σχόλια να κάνουμε tutorial πώς κρατάμε το βελονάκι και τις βασικές αρχές του πλεξίματος. Λοιπόν, 2 δίπλα ποδαράκια, παίρνουμε πάνω μύτα. Και βγάζουμε. Θα το κάνουμε άλλη μια φορά. Παίρνω πάνω μύτο, τώρα στο επόμενο θα κάνουμε το μισό ποδαράκι. 3. Λοιπόν, ξαναπαίρνω πάνω μύτο, το βάζω και το βγάζω. Δεύτερο. Το ίδιο. Και τις 3 θηλιές μαζί. Εδώ δίπλα τώρα. Για να γίνει το τετράγωνο. Πάλι θα κάνουμε στο επόμενο διπλά ποδαράκια και
και στο επόμενο τριπλά ποδαράκια, δύο φορές, με τρεις αλυσίδες στη μέση. Συνεχίστε λοιπόν γύρω-γύρω και θα τα πούμε σε λίγο. Φτάσαμε λοιπόν στην τελευταία γωνία, είχαμε κάνει πρώτα τα τρία εδώ, τα τρία τριπλά, στο τέλος κάνουμε άλλα τρία τριπλά, κάνουμε τρεις αλυσίδες, μία, δύο, τρεις και βουτάμε στην τέταρτη αλυσίδα, μία, δύο, τρεις, τέσσερις και βγάζουμε. Λοιπόν, ενώνουμε τις κλωστές, βασικά τις περνάμε στη βελόνα μας, χρειάζεται μία βελόνα με μεγάλο κεφάλι και αφού θα περάσουμε και τα ενώσουμε από εδώ. Μπορούμε να ενώσουμε, κάνουμε αρκετά τέτοια τετράγωνα και τα ενώνουμε. Υπάρχει τρόπος και τα ενώνουμε την ώρα που τα πλέκουμε. Θα το εξηγήσουμε σε άλλο βίντεο. Εγώ προτιμώ βέβαια, επειδή όταν το κάνεις με το βελονάκι αφήνεις μεγάλο κενό εδώ και εγώ προτιμώ να τα ενώνω βάζοντάς τα έτσι και περνάω τη βελόνα στην απομέσα εδώ, στο απομέσα V, σαν είναι αυτό, τέλος πάντων, και παίρνω και από εδώ το πρώτο και το ενώνω με τη βελόνα και την κλωστή κατά αυτόν τον τρόπο. Ενώνοντάς τα αυτά τα τετράγωνα μπορούμε να κάνουμε μαξιλαράκια, να κάνουμε κουβέρτα, να κάνουμε μικρό κουβερτάκι για το μωρό, οτιδήποτε εμείς επιθυμούμε. Ελπίζω να ήταν το tutorial κατατοπιστικό. Γεια σας προς τα παρόν και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Καλή επιτυχία!